Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου τοποθετούνται οι ασφαλέστερες εκτιμήσεις για την έναρξη της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Προέδρου των Ξενοδόχων Ομού Ηρακλείου. Αν και ο κορονοϊός δεν θα αφήσει τη βαριά βιομηχανία του νησιού να ανασάνει νωρίτερα του Ιουλίου, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για την επόμενη μέρα και με την αγωνία για χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους να χτυπάει κόκκινο. Εγώ πιστεύω ότι τα πρώτα μηνύματα θα δοθούν τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Όταν πάνε τα πράγματα νορμάλ, δηλαδή όταν συνεχίσει αυτό το καλό κλίμα της Ελλάδος, το οποίο λογικά θα καθαρίσει μέχρι τα 15 Μαΐου, 20 θα έχει ψιλοκαθαρίσει η Ελλάδα καλά-καλά και θα αρχίσουν σιγά-σιγά και οι άλλες χώρες που ήταν πιο μπροστά από εμάς, να αρχίσουν να καθαρίσουν έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι πώς θα πετάξει ο κόσμος. Πώς θα μπει στα λεωφορεία ο κόσμος, πώς θα πάει στα αεροδρόμια ο κόσμος, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Σε περίπτωση πάντως που εκπληρωθεί το αισιόδοξο σενάριο με έναρξη της σεζόν στις αρχές Ιουλίου, το νέο μοντέλο τουρισμού θα περιλαμβάνει νέα δεδομένα για τους επισκέπτες και το προσωπικό των ξενοδοχείων, αφού θα πρέπει να τηρηθούν ειδικά μέτρα σε εστιατόρια, μπαρ, καφέ και σε παραλίες εντός των ξενοδοχειακών μονάδων. Πώς θα κάθονται οι πελάτες στο εστιατόριο, αν κάθονται στο εστιατόριο, πώς θα πηγαίνουν στα μπαρ. Τι θα κάνουν, πώς θα είναι οι αφίξεις, πώς θα είναι το προσωπικό μέσα στα πόστα του. Είναι πάρα πολύ δύσκολα θέματα τα οποία όλοι μαζί το περιμένουμε. Κατά πόσο θα μπορούμε να λειτουργήσουμε ένα εστιατόριο ξενοδοχείου πάλι με μπουφέ, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα το οποίο το επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, η Κρήτη πρέπει να λειτουργήσει όχι αυτόνομη, γιατί όλη η Ελλάδα είμαστε ένα στον τουρισμό, αλλά πρέπει και η Κρήτη, επειδή είναι το μεγαλύτερο τμήμα του τουρισμού της Ελλάδας, είμαστε το 35%, πρέπει να βρούμε το σχέδιο που θα λειτουργήσουμε εμείς. Ναι. Και έτσι μαζί με τους ξενοδόχους, μαζί με τους πράκτορες, έχουμε έτσι αλλιώς συνομιλίες κάθε Σάββατο και προσπαθούμε να συντάξουμε όλες μαζί τις ιδέες, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να ανταπεξέλθουμε από αυτή τη το δύσκολο καιρό που μας έχει βρει. Δυσίωνες ωστόσο είναι οι προβλέψεις και για ορισμένα ξενοδοχεία στην Κρήτη που από ό,τι φαίνεται θα παρατείνουν το λουκέτο και δεν θα υποδεχτούν φέτος καθόλου επισκέπτες. Άρα υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξει μερίδα ξενοδοχείων στην Κρήτη. Υπάρχει μεγάλη σκέψη. Κάποιος όταν έχει δύο ή τρία ξενοδοχεία να ανοίξει μόνο το ένα. Σε τέτοιο στυλ μιλάμε, ναι. Γιατί όταν δεν θα έχεις πληρότητες, πώς να ανοίξεις να λειτουργήσεις το ξενοδοχείο σου με πάρα πολύ μικρές πληρότητες? Γιατί μην νομίζετε ότι αύριο το πρωί, τον Ιούλιο που θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, αμέσως θα έχουν τις πληρότητες που είχαν παλιά. Μην ξεχνάμε ότι όλοι μας δουλεύουμε για το ίδιο πράγμα, να δούμε πώς θα ζήσουμε αύριο το πρωί. Διότι μην ξεχνάτε ότι εκτός τους πολλούς υπαλλήλους που έχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο και το μικρό ξενοδοχείο έχει αρκετούς υπαλλήλους που και αυτοί πρέπει να ζήσουν και οι ιδιοκτήτες πρέπει να ζήσουν και όλοι και τα 230 επαγγέλματα που είναι αλληλένδετα με τον τουρισμό πρέπει να ζήσουν. Την αισιοδοξία του ωστόσο πως ο ελληνικός τουρισμός δεν θα περάσει από χίλια κύματα κατέθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν θεωρούμε τη φετινή χρονιά χαμένη. Δεν θα είναι χρονιά ρεκόρ, αλλά από μία μικρότερη πίτα η Ελλάδα θα διεκδικήσει κομμάτι. Πάντως, όπως υπογράμμισε ο κύριος Χαλιαδάκης, ήδη η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και την Ένωση Ξενοδόχων δεν χάνουν χρόνο, αναθέτοντας σε εξειδικευμένη παγκόσμια εταιρεία το μέλλον του τουρισμού στο νησί.